Μυτιλίνη είναι ένα νησί με εξαιρετικά προϊόντα. Το περίφημο ούζο Πλωμαρίου, οι σαρδέλες Καλονής, το λαδοτήρι Μυτιλίνης και το εξαιρετικό αλάτι εδώ από τις Αλικές. Χριστό, έχω ακούσει για το αλάτι της Μυτιλίνης. Θα μας πεις λίγο για την ιστορία του. Οι Ελληνικές Αλικές ιδρυθήκαν το 1988. Είναι 8 Αλικές. Σχετικά πρόσφατα. Και 7 δουλεύουν και μία είναι ενεργή στη Μήλο. Βρισκόμαστε στην Αλική Καλονής, η οποία είναι η τρίτη σε έκταση και δεύτερη σε παραγωγή των αλικών. Υπάρχει όντως ειδική εποχή για το μάζεμα του αλατιού? Ξεκινάμε περίπου όταν σταματήσουν οι βροχές, το Απρίλιο με Σεπτέμβριο. Και ο λόγος που θεωρείται από τα καλύτερα αλάτια του κόσμου ποιος είναι? Είναι και οι κλιματολογικές συνθήκες, είναι και η τεχνική. Το χλωρίο νάτριο που είναι 99,9%. Στη δικιά μας την Αλική. Τέλεια. Αυτό πολύ λίγες αλικές το πετύχαν ζωνά τον κόσμο. Προτού φύγω, αφού σε ευχαριστήσω βέβαια, θέλω μια σακουλίτσα με αλατάκι από εδώ, γιατί έχω κάτι κατά νου αργότερα. Βεβαίως, όσο θέλετε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έχω έρθει εδώ, στο Χαλάνδρι, να δω το φίλο μου τον Χρήστο και θα μαγειρέψει ιταλικά. Εγώ θα του δείξω κάτι παρενθερές στα ελληνικά. Του έχω φέρει και αυτό το εκπληκτικό αλάτι από τις Αλικές στη Μυτιλίνη. Πάμε λοιπόν μέσα να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, Χριστάκο, κοίτα τι σου φέρα. Αλάτι από τις Αλικές της Μυτιλίνης. Το έχω μαζέψει με τα χέρια μου. Για σένα. Πω, φίλε, πολύ με έφτιαξες τώρα. Θα το χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ραγού κλασικό. Από τι μέρος του κρέατος? Μοσχάρι είναι. Μοσχάρι είναι. Ποντίκι. Ποντίκι. Που θα ξεκινήσουμε με αυτό να το θωρακίσουμε. Πάμε λοιπόν να μας πρώτα δείξεις. Και μετά σιγά σιγά θα κόβουμε τα λαγανικά. Βέβαια. Θα μου κάνεις και παρέα, θα μιλάμε. Εννοείται. Το λαδάκι. Μπράβο. Καροτάκια. Ωραίες στιγμές έχουμε ζήσει εδώ πέρα, σε αυτές τις κουζίνες. Πόσα, 10 χρόνια δουλεύουμε μαζί? 12 χρόνια εκεί είμαστε. Να πούμε ότι είμαστε και κουμπάροι. Σε έχω παντρέψει. Πάρει και αυτό. Ναι, με έχεις παντρέψει. Βέβαια, εννοείται. Να πούμε ότι ο Χρήστος είναι από τη Βενεζουέλα. Και όταν το γνώρισα, μιλούσε σπαστά ελληνικά. Και επειδή ήταν λίγο δύσπιστος. Πιστεύω ότι ακόμα μιλάω. Κάτσε να πω την ιστορία στο μαγαζί στην Αλεξάνδρας. Ναι. Λοιπόν, όταν είχα πάει εκεί, λοιπόν, ο Χρήστος. Εγώ κάνω, δουλεύω. Ναι. Δουλεύω. Ο Χρήστος δούλευε μέσα και πάντα ήταν δύσπιστος στους καινούριους. Και επειδή εγώ είχα μάθει τη Βενεζουέλα, του μίλησα στα ισπανικά. Και μετά λέει στο αφεντικό μας τον Άκη. Λέει, καλά, αυτόν το συμπαθώ, λέει, γιατί μιλάει ισπανικά. τέλεια. Χριστάρα, σε βλέπω πολύ καλό. Έβαλες το καροτάκι τώρα μέσα, έτσι? Ναι, έχω βάλει το καροτάκι. Τώρα θα ψιλοκόψω το κρεμμύδι. Ναι. Μπράβο, ωραία. Τέλεια. Μπράβο, γόρι μου. Τώρα κόβουμε το σέλερι. Ναι. Το σέλερι είναι ένα λαχανικό, το οποίο το χρησιμοποιούν Εβραίοι στην Ιταλία. Και τα τελευταία 10-15 χρόνια, Χρήστο, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Ναι. Είναι εξαιρετικό άρωμα στις σάλτσες. Ναι. Κοκκινιστά, οτιδήποτε κάνετε μπρεσέ, όπως λέμε στην κατσαρόλα, κατσαρολάτο δηλαδή, θα το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ωχ, άρχισε να μυρίζει ωραία, Χριστάκο. Πάμε και το σκορδάκι. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έχει θωρακιστεί αρκετά. Κοίτα εδώ τι σου φέρα. Δεντρολίβανο. Πάρα πολύ ωραίο. Δίνει φοβερό άρωμα. Θα βάλουμε. Έτσι, ολόκληρο το βάζει γιατί μετά το βγάζει. Μπράβο, ρε Χριστάρα. Εγώ θα το σβήσω αυτό με νερό κατευθείαν και δεν βάζουμε ζωμό γιατί θα βγάλει το ζωμό αυτό το κρέας. Βέβαια, έχει τόσο ωραίο ζουμάκι. Έχω το νερό εδώ. Μπράβο. Θα σβήσω. Κρύο νεράκι βάζει. Τέλεια. Θα βάλει και ντοματούλα. Ντοματούλα, μπράβο. Ντοματούλα. Τέλεια. Βούλπα. Και τώρα βάλουμε το μαγικό σιρόπι. Εξαιρετικό αλατάκι. Αλατάκι. Είναι πολύ δυνατό, Βέβαια, να προσέχω. Εντάξει. Πάει νομίζω. Βάλουμε και λίγο πιπέριον.
Και πόση ώρα θα τα αφήσουμε, ρε Χριστάκο, να βράσει τώρα αυτό? Μία ωρίτσα. Χριστάκο, έτοιμο μου φαίνεται. Έτοιμο, έχει μελώσει, αλλά δεν πρέπει να το δέσουμε πάρα πολύ. Γιατί τώρα τι θα κάνουμε, θα πάρουμε τη σάλτσα, θα βάλουμε μετά τα ζυμαρικά και θα τραβήξει και το ζυμαρικό. Γι' αυτό τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αλντέντα, έτσι, Χρήστο. Ναι, για να μπορέσουν να ρουφήξουν τη Μπράβο. Σαλτσούλα. Κάνουμε εδώ την αλλαγή, να περάσω. Το βλέπω τέλειο, Χριστάρα μου. Μπράβο. Αμά δέσει πολύ όμως, πάντα είναι καλό να κρατάμε λίγο νεράκι από τα ζυμαρικά, όπως εγώ τώρα εδώ. Ναι, γιατί περιέχουν. Μπράβο. Τα ζυμαρικά περιέχουν αυτή τη γλουτένη, η οποία θα το δέσει. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Θα φάμε λιγάκι από αυτό, Γιατί το έκανα τότε. Θέλουν και τα παιδιά εδώ. Γι' αυτό έκανες πολύ. Όλοι, έχω κάνει κατσαρόλα ολόκληρη εδώ. Μπράβο, μπράβο. Κατσαρόλα της μαμάς. Χριστάκο μου, σε βλέπω άρτιο. Τώρα κάνε πέρα. Ναι. Δεν πειράζει. Τέλεια. Σβήνω φωτιά και βάζουμε... Η μάστρο την κουτσίνα Ιταλιάνο. Θα σερβίρουμε τώρα. Υπέροχο. Φαίνεται κούκλα, Χριστάκο μου, της μαμάς. Τι μαγειρεύεις σπίτι? Ελάχιστα. Εγώ σπανίως. Παρμεζανούλα, θα βάλω, Ναι, βέβαια. Μία μέρα μαγείρευα φακές που λες. Και τις ξέχασα τις φακές, έβλεπα τηλεόραση πάνω, με πήρε ο ύπνος και έκαψα τις φακές. Και από τότε με κοροϊδεύουν όλοι. Ναι. Ενά, ο μάγειρας που έκαψε τις φακές. Άρα, Χριστάρα, πολύ ωραία. Σεφ μου, το πιάτο εδώ για σένα Ερετικό. Και για την ομάδα σου. Λοιπόν, Χριστάκο, τώρα θα σε ανταμείψω εγώ, κάνοντας μία βερσιόν, αλλά γκρέκα, ελληνική, το πρώτο ξαδερφάκι της, η οποία θα σας αρέσει πάρα πολύ επίσης. Αλλάξαμε θέση τώρα. Τώρα παίζω εγώ στην έδρα σου. Λοιπόν, και εδώ θα κάνουμε πάρα μια πολύ ωραία μακαρονά με κιμά, αλλά σου έχω μετά μια μικρή έκπληξη. Θα την κάνω λίγο διαφορετική. Δεν θέλεις καμία οδηγία. Άμα κάνω κάτι λάθος θα μου το πεις, Λοιπόν. Θα βάλω και λίγο σέλερι, Χριστάρα. Εντάξει. Θα ρίξουμε εδώ το λαδάκι. Αυτή πιστεύω ότι είναι και η πιο κλασική για τους Έλληνες, Η πιο κλασική μακαρονάδα. Εγώ όμως με το σέλερι και το καροτάκι θα την αλλάξω. Λέω, δεν πειράζει. Αυτό είπαμε ότι δίνει πολύ ωραία γεύση. Ναι. Θα βάλουμε και καροτάκι. Άμα έκοβα εγώ έτσι όμως θα με είχες μαλώσει. Γιατί, ρε. Επειδή τα κόβω τώρα λίγο χοντροκομμένα. Όχι, επειδή πας πολύ σιγά. Εντάξει, εγώ τώρα έχω ξεσυνηθίσει. Όταν ήμουν εγώ, όλο γρήγορα. Εγώ έχω ξεσυνηθίσει τώρα, τόσα χρόνια. Εσείς μαγειρεύετε τώρα. Είναι ωραία. Έχω βάλει το καροτάκι και το σέλερι και τώρα βάζω και το κρεμμυδάκι. Κάτσα να κατέψω λίγο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μια κουτάλα θέλω, την έχω. Να βάλουμε τον κιμά. Μοσχαρίσιος κιμάς. Μοσχαρίσιο, Λοιπόν, το σπάμε λιγάκι. Και τώρα, το αλατάκι το φοβερό. Το περάκι μας εδώ. Μπόλικο πιπεράκι, ντοματούλα, και το νερό. Και τώρα, Χρήστο μου, θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα το αφήσουμε να βράσει για 15 λεπτάκια. 15 λες, εντάξει. Σε βλέπω, έχεις καλυτερεύσει πάντως. Έχω βελτιωθεί. Ναι. Σου φέρω την κουτάλα, ανάποδα σου πω εγώ. Έχω καλυτερεύσει. Όπως βλέπεις, Χριστάκο, σχεδόν έτοιμο. Τώρα όμως, σου έχω μια έκπληξη. Για να δω. Θα βάλω λίγο ουζάκι μέσα. Έχεις βάλει ποτέ ουζάκι στο μακαρόνι με κιμά? Του δίνει λοιπόν εξαιρετικό άρωμα, Χρήστο μου. Καταπληκτικό. Και στα σουζουκάκια που κάνω στο μαγαζί, δεν βάζω ουζάκι. Ναι. Ίδια φιλοσοφία. Λοιπόν, τώρα
Θα το βάλω λοιπόν στο τηγάνι εδώ. Το ζεστάνω λίγο. Έχω τα μακαρονάκια, τα οποία τα έχουμε βράσει πόσα λεπτά, Χρήστο? Γύρω στα 4 λεπτά είναι αυτά. 4 λεπτά, ναι. Τα βάζω μέσα. 4 λεπτά για να μπορούμε να δέσουμε και τη σάλτσα και να τραβήξει και το ζουμί. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνω ένα ωραίο πιάτο. Και βάλουμε στη μέση. Το κιμά που έχω φτάνει εύκολα για 4 άτομα. Ναι. Εύκολα, εύκολα. Και έβαλα μισό κιλό. Ένα πολύ οικονομικό φαγητό. Και αυτό είναι μερίδα μεγάλη, ε. Ορίστε. Αυτό είναι μερίδα μεγάλη, ξέρεις. Ναι, βέβαια. Και εμείς βάζουμε μερίδες τεράστιες. Βάζω λίγο θυμαράκι από πάνω. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να βάλουμε κεφαλοτήρι. Τώρα αυτή είναι παρμιζάνα, δεν πειράζει. Λοιπόν. Εγώ θα προτιμούσα και λίγο μυτζήθρα. Ναι, βέβαια. Βέβαια, έχεις δίκιο. Πιο πολύ πηγαίνει η μυτζήθρα. Τέλεια. Σε έχω εδώ ο ανταγωνιστής. Ωραία, ε. Πολύ ωραίο. Δεν είσαι το ζάκι, ωραία, ωραία που μυρίζει. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.